Επιστροφή εδώ, είστε συντονισμένοι στο One Channel. Σας παρουσίασα από πριν το break τον κύριο Πάπη Παπαδημητρίου. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Δυστυχώς όμως σήμερα το πρωί είδαμε μια περίεργη κόντρα, την οποία μάλιστα μου επεσήμανε τώρα και η προηγούμενη καλεσμένη μου, η κυρία Τηλιγιορίδου. Ας δούμε λίγο το βίντεο πρώτα, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σε τι αναφέρομαι. Το βίντεο. Θέλω να πω για αυτό. Εντάξει, θα σας προστατεύσει. Εντάξει. Περιμένετε. Λοιπόν, έχω να πω κάτι. Αυτά συμβαίνουν συνεχώς. Και συμβαίνουν τα 50 χρόνια που παρακολουθώ εγώ τα πολιτικά πράγματα, συνέβαιναν πάντοτε. Το ότι και πού και πού γραφόντουσα κιόλας, ένα κουτσοπολιό, μια ειδισούλα, ένα χαριτωμένο. Το ότι αυτά έχουν γίνει πολιτική παρουσία και είναι άσκηση πολιτικής το να συναντηθώ με έναν πολύ συμπαθή μπασκετμπολίστα, όπως εσείς θα συναντηθείτε με τον υπουργό μπασκετμπολίστα σε λίγο. Για όσους δεν παρακολούθησαν το προηγούμενο πάνελ, εγώ ξυπνάω νωρίς και παρακολουθώ. Είχατε τρεις σχολιαστές εδώ, ένας από αυτούς ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου. Βουλευτής για ένα φεγγάρι, σχολιαστής των τηλεοράσεων και των ραδιοφώνων. Διάλεξε στην αποφώνησή του. Και όταν είπατε ότι είμαι καλεσμένος εδώ ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, να πει με τρόπο κατά την άποψή μου υποτιμητικό και προσβλητικό ο μπασκετμπολίστας υπουργός. Για του λέω ότι αληθές είμαι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιατρός ορθοπαιδικός. Ναι, είναι γνωστό. Αλλά και αθλητής εθνικής ομάδας και πολλά χρόνια επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, την έχω φορέσει αυτή τη φανέλα σε εθνική παιδών, εφήβων, ελπίδων, νέων και αντρών με τιμή. Και δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου υποτιμητικό να είναι κανείς αθλητής χρόνια και να κολλάει ένσημα. Έναντι σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν κολλήσει ένσημα ποτέ στη ζωή τους, πρώτον. Δεύτερον, προσβάλλει όλη την αθλητική οικογένεια. Που ποια είναι αυτή η αθλητική οικογένεια? Αυτή που κάθε τυχάρπαστος πολιτικός και δημοσιογράφος τρέχει για να πάρει ένα αυτόγραφο και να βγάλει μια φωτογραφία κάθε φορά που ένα από αυτά τα παιδιά, είτε σε ομαδικό είτε σε ατομικό άθλημα, φέρνουν μια επιτυχία για τη χώρα. Θα τον συμβούλευα λοιπόν δημοσίως να είναι πιο προσεκτικός πώς μιλάει για τους ανθρώπους αυτούς που αποτελούν κομμάτι της νέας γενιάς. Είμαι πεπισμένος ότι δεν μπορεί η φράση σας στην αρχή του βίντεο να προκάλεσε αυτή την αντίδραση. Θέλω να μου πείτε αν υπήρξε κάτι εκτός κάμερας, γιατί αυτό δεν δικαιολογείται. Ενικό είπαμε. Συγγνώμη, ναι. Είναι η συνήθεια ότι είναι ο τέλος της εβδομάδας, πρέπει να με λυπηθείς. Έχω μιλήσει όλη την εβδομάδα σε όλους τον πληθυντικό. Είναι πραγματικά όλο μαζί, είναι παραλογισμό. Είναι σουρεαλιστικό όλο το θέμα. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν καταλάβαινα γιατί το έκανε αυτό, πώς το έκανε, πώς του ήρθε. Και ο μοναδικός λόγος που αποφάσισα να δημοσιοποιήσω την αντίδρασή μου, να τη βάλω στο Facebook και προφανώς τώρα μπορεί να τη δουν όλοι, γιατί έχει αναμεταδοθεί. Πες μας, ποια ήταν η αντίδρασή σου καταρχήν? Θα σου πω. Αλλά ο μοναδικός λόγος, θέλω να με σαφείς σε αυτό, ήταν ότι εγώ, όχι οποιοδήποτε άλλος, ένας δημοσιογράφος με 31 χρόνια στο επάγγελμα του δημοσιογράφου και άλλα 10 σε άλλες δουλειές, καλές δουλειές. Παρεμφερείς κιόλας. Παρεμφερείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γνωστός τέλος πάντων, μπορεί να με κρίνουν όλοι. Δέχομαι bullying. Bullying μιλάμε, κανονικό, και θα σου το εξηγήσω. Και αν δεν έκανα τίποτα, αν δεν έλεγα τίποτα, θα ήταν σαν να το θάβω. Σαν να πω δεν πειράζει, και επειδή είμαστε και στο ίδιο κόμμα. Επειδή είσαι δημοσιογράφος. Επειδή είμαστε και στο ίδιο κόμμα, θα μου έλεγε κάποια στιγμή κάποιος, το θάψες επίτηδες. Ωραία. Άρα, τι εννοείς bullying? Γι' αυτό ήθελα να σε κόψω. Να σου πω. Διότι αυτό που ξεχνάνε και δεν μπορούν να το ξέρουν οι άνθρωποι, είναι ότι εμείς σχολιάζαμε τον Κασελάκη. Μάλιστα. Και λέω εγώ ότι ρε παιδιά, επιτέλους με τον Κασελάκη, κάθε φορά που πηγαίνει και κάνει μια συνάντηση με μια προσωπικότητα ενδιαφέρουσα, που μπορεί να τη θαυμάζουν όλοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, μας την εμφανίζει. Να κάνουμε και λίγη πολιτική. Και έλεγα και στον συνάδελφό μου Δημήτρη Οικονόμου, δεν είναι σε αυτό που δείξαμε, ότι άστα αυτά. Και άλλωστε θα δεις ότι και ο υπουργός μπασκετμπολίστας, γιατί μιλάγαμε για τον μπασκετμπολίστα Νίκο Παπά, το ίδιο θα σου πει. Την ίδια αντίληψη θα έχει. Εγώ πίστευα μάλιστα ότι έκανα στον Κικίλια, ο οποίος ήταν μέσα στο στούντιο. Δεν είναι ότι ξυπνάει νωρίς και παρακολουθεί, μέσα στο στούντιο ήταν και παρακολουθούσε. Ότι θα το έπαιρνε και σαν μία πάσα να κάνει ένα πολιτικό σχόλιο. Δεν μου λες όμως τι είναι το bullying. Τι εννοείς bullying? Νοσία να αυτό δεις. Που έκανε εννοείς όταν τελειώνουμε. Κάμερα. Πέφτουνε. Έγινε και κάτι εκτός κάμερας. Θα τα πω όπως έγιναν. Τελειώνουμε. Πέφτουνε διαφημίσεις. Σηκωνόμαστε, λέμε τα αστεία που λέμε, είναι και πρωί, να χαλαρώσουμε λίγο. Έρχεται απευθείας από την απέναντι μεριά του στούντιο που καθότανε ο Βασίλης Κικίλιας, κατευθείαν πάνω μου, και αρχίζει να μου μιλάει με ένα τόνο αυταρχικό, επιθετικό, λέγοντάς μου, για παράδειγμα,
δεν σου επιτρέπω να σχολιάζεις και να κρίνεις αθλητές και μπασκετμπολίστες. Στο οποίο του λέω, τι έπαθες Βασίλη, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Δεν είπα κάτι. Αν είπα όμως κάτι το οποίο παρεξηγήθηκε, πες μου το να το διορθώσω. Προφανώς και δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Συνέχισε δε λέγοντας ότι είσαι ένα τίποτα, είσαι ένας, πώς το είπε να δεις, αποτυχημένος, δεν θυμάμαι κάτι ήθελε να πει για το βουλευτή Λύκη. Ναι. Μετά είπε ότι είμαι ένας απαράδεκτος δημοσιογράφος. Τέλος πάντων, του λέω πολλά λες, άντε μην πεις παρακάτω. Παρενέβηκε ο Δημήτρης Οικονόμου και οι άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί. Άντε παιδιά, αφήστε τα, πάτε έξω. Φύγε. Φεύγω. Την ώρα που έφευγα, επαναλαμβάνει όλη αυτή την υβριστική συμπεριφορά, όρθιος και πάνω μου, δύο μέτρα άντρας, έτσι, μπασκετμπολίστας, φοβερός στην άμυνα. Έρχεται πάνω μου, με αποτέλεσμα ο Δημήτρης Οικονόμου να κινηθεί από εκεί που καθόταν και να έρθει δίπλα για να μπει ανάμεσά μας. Γιατί φοβήθηκε ο άνθρωπος ότι πήγαινε γίνει κάτι. Να χτυπήσει, δηλαδή αυτό. Ήταν να δεις. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Εγώ πάντως το δέχτηκα σαν μια επίθεση η οποία θα μπορούσε κάλλιστα αν εγώ έκανα το οτιδήποτε. Έτσι, αν δεν κράταγα την ψυχραιμία μου και δεν ήταν και όλοι αυτοί, γιατί μιλάμε, ήταν 15-20 άτομα μπροστά. Δημοσιογράφοι, τεχνικοί, κάμεραμεν, οι πάντες όλοι. Αισθάνθηκα τον κίνδυνο, ένιωσα αυτή τη βία. Η βία, όταν τη νιώθεις, όταν έρχεται ο άλλος πάνω σου. Έτσι. Και είναι και δυο μέτρα και ο Βασίλης. Ναι, καλά να είναι. Λοιπόν, νιώθεις αυτή τη βία, την οποία τη νιώσανε όλοι άλλωστε εκεί. Και νομίζω ότι τουλάχιστον θα όφιλε εκείνη τη στιγμή να πει: «Οκ, okay, συγγνώμη, το παρατράβηξα, το αφήνουμε εδώ». Μήπως τον προσέβαλες κι εσύ όμως, μήπως τον μπασκετμπολίστα υπουργός είναι προσβλητικό, μήπως το χρησιμοποίησες προσβλητικά. Όχι καθόλου. Αν ήθελα να τον προσβάλλω. Εγώ γράφω κάθε μέρα, μιλάω πολύ συχνά. Αν ήθελα να προσβάλλω τον Βασίλη Κικίλια, είχα πάρα πολλές ευκαιρίες να το κάνω και να το κάνω και με τρόπο. Και να το κάνω και με τρόπο ο οποίος θα τον πόναγε. Άρα δεν είχε σκοπό. Αντίθετα να με αυτό. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει κάποιο υπόβαθρο. Αντίθετα με αυτό, επειδή πέρασε και αυτό στις δικές του δυσκολίες που τις περάσαμε κι όλοι. Εγώ ήμουν λίγο πιο μετριασμένος. Άρα δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε κάποιο προηγούμενο, ούτε του χρώσταγα, ούτε μου χρώσταγε. Ήταν ένα καθαρό, ξάστερο bullying, το οποίο ξεκινάει και τελειώνει σε ένα πράγμα στα μάτια. Από δεν μπορώ να καταλάβω. Ξεκινά και τελειώνει σε ένα πράγμα. Αν ένας υπουργός, δηλαδή. Ένας άνθρωπος τον οποίο διορίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, νιώθει την άνεση και το ελεύθερο να επιτίθεται σε έναν δημοσιογράφο, τον οποιονδήποτε, αλλά εν προκειμένου σε μένα, να επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο, να τον υβρίζει μπροστά σε όλους και μετά να συνεχίζει, διότι κάθισε να πει τα θέματα του, υποτίθεται, και χωρίς να του το ζητήσει κανείς, άρχισε να λέει που πάλι χρησιμοποίησε υβριστικά πράγματα. Είναι αστείο, γελάνε ακόμη. Ότι λέει για μένα ότι είμαι μεταξύ αυτών που δεν έχουν αίσθημα. Και συνέχισε, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να μου πει: «Μπάμπη, αυτό που είπες είναι απαράδεκτο, οκ, okay, κάτσε». Θα καθόμουν στο στούντιο μαζί του, δίπλα του, θα έλεγε τι ήθελε να μου πει, θα του απαντούσα εγώ ότι μου κατέβαζε η καράφλα μου, θα τα βρίσκαμε, δεν θα τα βρίσκαμε, πηγαίνουμε παρακάτω, όλος ο κόσμος θα το είχε δει. Ήτανε επίτηδες φτιαγμένο. Και μετά αυτό, βεβαίως, όπως κάνουν τα καλά τρολ. Το ανήρτησε στα γρήγορα, προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εγώ με κάποιο τρόπο τον είχα προσβάλει. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί θεωρεί προσβλητικό το να πω. Πες το, ότι το έλεγα μόνο αυτό. Που ήταν μια ολόκληρη κουβέντα, όπως σου είπα. Έλεγα εγώ, υπουργός μπασκετμπολίστας. Γιατί είναι κακό. Δεν ήτανε στο μπάσκετ, δεν διακρίθηκε εκεί. Το έχει ξεχάσει αυτό. Ίσα-ίσα, κανείς δεν το έχει ξεχάσει. Ήταν ένας εξαιρετικός μπασκετμπολίστας. Εξαιρετικός ή όχι, δεν ξέρω. Ακούω διφορούμενα. Αλλά εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Παρακολουθώ μπάσκετ, ήταν ένας καλός μπασκετμπολίστας. Εγώ σέβομαι. Δεν το συζητάμε. Τότε ξέρεις περισσότερο. Θέλω όμως να μου επιτρέψεις, επειδή έχουμε μόνο εσένα, θέλω να διαβάσω την ανάρτηση που έκανε μετά ο Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Παπαδημητρίου, αναλυτής, σχολιαστής και αφιψηλού κριτής των πολιτικών, στους οποίους εντάχθηκε αλλά δυστυχώς δεν επανεξελέγει, έχει μπερδευτεί. Νομίζω ότι μπορεί να απαξιώνει και να ειρωνεύεται ακόμη και επί προσωπικού, χωρίς αντίλογο με την υπεροψία διορισμένου κίνσορα. Και όταν συμβεί να το απαντούν πρόσωπο με πρόσωπο, καταφεύγει σε συκοφαντίες. Η υπεροψία δίνει τη θέση της στη δειλία και το ασύστολο ψέμα. Δηλώνει ότι προσευλήθη. Μπορεί να δηλώνει ότι θέλει, αλλά βλέπεις ότι εδώ, ξέρεις, αυτά δεν κρύβονται. Το πρόσωπο με πρόσωπο είναι ακριβώς αυτή η σκηνή που σου περιέγραψα. Αυτό που έρχεται κοντά σου ένα βουνό και σε απειλεί. Αυτό είναι. Διότι το άλλο θα ήταν αυτό που σου έλεγα, να μου πει κάτσε, θα πω εγώ τι έχω να πω, να ακούσω και σένα. Ξέρεις. Δεν είναι αυτό. Επειδή εγώ έχω νεαρή. Μην κάνετε λάθος. Σε αντίθεση με σένα, έχω μικρά παιδιά και επειδή τα παιδιά έχουν την τάση να τσακώνονται, πάντα τους λέω το ίδιο.
Μήπως τελικά δεν υπάρχει κάποια βαθύτερη αιτία και απλώς λογομαχήσατε, λογοφέρατε και λόγο στο λόγο σηκώθηκαν οι τόνοι. Μήπως τελικά πρέπει και οι δύο να κατεβάσετε τους τόνους. Μα εγώ δεν σήκωσα ποτέ τους τόνους. Όχι τώρα λέω, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν. Όχι, όχι. Εγώ δεν ανεβάζω τους τόνους, αλλά δεν κατεβάζω ούτε την υπόλοιψή μου, ούτε την επαγγελματική μου επάρκεια. Έτσι. Και κυρίως δεν την κατεβάζω μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι τολμούν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη να συμπεριφέρεται με τον τρόπο για τον οποίο είναι μάρτυρες πάρα πολλοί άνθρωποι, όλοι αξιόπιστοι, και όλοι με έναν τρόπο εξεπλάγησαν το ίδιο και τους έμεινε αυτό το ίδιο αίσθημα βίας. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός, θα κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά... Τώρα μην απασχολούμε τον Μητσοτάκη με αυτό. Εδώ γίνεται χαμός στη χώρα. Πρέπει να το λύσετε μεταξύ σας, υποθέτω. Όχι, όχι, δεν έχω αν λύσω τίποτα μεταξύ μας, γιατί δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ μας. Είναι ένας άνθρωπος που με επιτίθεται. Ένιωσες φόβο, τους επετέθηκα. Ναι, προφανώς. Υπάρχει κάτι. Προφανώς και το ένιωσα και προφανώς και θα το ένιωθω οποιοδήποτε ήταν στη θέση μου. Αλλά σκέψω αυτό που σου είπα, σταμάτη Ζαχαρέ, στην αρχή και να κλείσουμε με αυτό. Το έκανε σε μένα. Αν σε μένα τολμάει να κάνει αυτά. Σε έναν άλλον άνθρωπο, έναν υπάλληλο, έναν άλλο πολίτη, ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη, πώς συμπεριφέρεται? Μάλιστα. Είναι λογικό να έχει ακόμη αυτό τον τίτλο του προστασίας του πολίτη, κατά τη δική μου γνώμη? Πολιτικής προστασίας. Άλλος τίτλος. Εντάξει, όπως θέλεις εσύ. Παρόμοιος τίτλος. Μπάμπης Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι διαπροσωπικές κόντρες, ακόμα και αν συμβαίνουν, γιατί οι άνθρωποι μας μπορεί να συμβαίνουν, μπορεί να τσακωθείς με οποιονδήποτε. Δεν είναι μία διαπροσωπική κόντρα. Όχι, λέω, αυτό που συμβαίνει μεταξύ δύο ανθρώπων δεν μπορεί να συμβαίνει ενώπιον κόσμου. Σωστό και αυτό. Θα πρέπει όλοι να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι. Ναι, αλλά δεν πρέπει ποτέ να κρύβουμε από τον κόσμο, γιατί αν το έκρυβα εγώ, δεν έλεγα τίποτα. Αποσιωπούσα αυτό που έγινε με κλειστές τις κάμερες. Πίσω δηλαδή από την κουρτίνα. Θα ήταν μια αποσιώπηση μια σοβαρής παραφοράς και κακής συμπεριφοράς ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι μόνο γενικά υπουργός, έχει και μια συγκεκριμένη ευθύνη.